Σήμερα θα μιλήσουμε για το ουροποιητικό σύστημα. Ο κυριότερος σκοπός του ουροποιητικού συστήματος είναι η αποβολή των άχρηστων ουσιών που παράγονται στο σώμα μας από τον μεταβολισμό του οργανισμού μας. Επιπλέον, το ουροποιητικό σύστημα εξυπηρετεί και την ισορροπία του νερού αλλά και διαφόρων ιόντων στο σώμα μας. Οι σκοποί αυτοί επιτυχάνονται με την παραγωγή και την αποβολή των ούρων από τον οργανισμό μας. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανατομία του ουροποιητικού συστήματος, θα πρέπει να αφαιρέσουμε από το πρόπλασμα το ύπαρ, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το στομάχι και θα πρέπει να αφαιρέσουμε και τα έντερα. Τα όργανα του ουροποιητικού συστήματος είναι οι νεφροί, είναι οι ουρητήρες, είναι η ουροδόχος κύστη και η ουρήθρα. Τα ούρα παράγονται στους νεφρούς, ενώ τα υπόλοιπα όργανα, δηλαδή ουρητήρες, ουροδόχος κύστη και ουρήθρα, χρησιμεύουν στην αποβολή των ούρων. Οι νεφροί είναι δύο, ο δεξιός νεφρός και ο αριστερός νεφρός. Επάνω από κάθε νεφρό βρίσκεται μια δομή η οποία ονομάζεται επινεφρίδιο. Τα επινεφρίδια είναι σημαντικοί ενδοκρινείς αδένες, αλλά λειτουργικά δεν σχετίζονται με το ουροποιητικό σύστημα. Αν κόψουμε το νεφρό κατά μήκος, θα διαπιστώσουμε ότι αποτελείται από δύο περιοχές. Μία εξωτερική που λέγεται φλοιός και μία εσωτερική περιοχή που λέγεται μυελός. Στον μυελό εμφανίζονται αυτές οι δομές που έχουν σχήμα πυραμίδας, γι' αυτό και ονομάζονται νεφρικές πυραμίδες. Τα ούρα τα οποία διέρχονται από τα σωληνάρια των νεφρικών πυραμίδων συλλέγονται σε αυτόν εδώ τον χώρο που λέγεται νεφρική πύελος. Στους νεφρούς φιλτράρεται το αίμα και γι' αυτό το λόγο οι νεφροί αιματώνονται έντονα. Από την νεφρική πύελο, δηλαδή από αυτό το σημείο, ξεκινάει ο ουρητήρας, που είναι ένας μακρύς σωλήνας, ο οποίος μεταφέρει τα ούρα στην ουροδόχο κύστη. Επειδή υπάρχουν δύο νεφροί, υπάρχουν και δύο ουρητήρες. Στο σημείο όπου ο ουρητήρας εισέρχεται στην ουροδόχο κύστη, υπάρχει ένας ειδικός βαλβιδικός μηχανισμός που εμποδίζει την μεταφορά, που εμποδίζει τα ούρα να επιστρέψουν πίσω στον ουρητήρα. Στην ουροδόχο κύστη αποθηκεύονται τα ούρα. Εάν κόψουμε την ουροδόχο κύστη και την δούμε εσωτερικά, θα διαπιστώσουμε ότι το εσωτερικό της στίχωμα εμφανίζει πάρα πολλές πτυχές. Οι πτυχές αυτές τη βοηθούν να μεγαλώνει σε μέγεθος και όταν γεμίσει πλήρως η ουροδόχος κύστη και πάρει το μέγιστο μέγεθός της, οι πτυχές αυτές εξαφανίζονται. Στο κάτω μέρος της ουροδόχου κύστης υπάρχει ένα άνοιγμα από το οποίο ξεκινά η ουρήθρα, το τελικό μέρος του ουροποιητικού συστήματος, μέσω της οποίας τα ούρα αποβάλλονται από το σώμα μας. Στο σημείο όπου ξεκινά η ουρήθρα από την ουροδόχο κύστη υπάρχει ένας σφινκτήρας ο οποίος είναι εν μέρη κάτω από τη θέλησή μας